Καλησπέρα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και την εκπομπή μας Live Now. Στα μικρόφωνα είναι η Δήμητρα Τάγκα και η Παναγιώτα Ναυρόζογλου και μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο, όπως κάθε Τετάρτη έτσι και σήμερα θα σας μεταδώσουμε ειδήσεις από την Ελλάδα και από το εξωτερικό μέχρι τις 4 θα είστε συντονισμένοι μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο νούμερο 2313 022 040 ή στο email radio@eoelas.org. Συντονιστείτε λοιπόν στο ραδιόφωνο μας και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση της ημέρας, που όπως έχει διαδοθεί αυτές τις μέρες, Γιώτα, είναι για τα Ήμια. Ακριβώς. Και το επεισόδιο συγκεκριμένα που έγινε. Είναι καινούριο επεισόδιο στα Ήμια αυτό που τρέχει και πάμε λιγάκι να δούμε εν συντομία τι ακριβώς αφορά το συγκεκριμένο επεισόδιο, Δήμητρα. Πριν αναφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις, να πούμε αρχικά για το επεισόδιο ότι σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή των Ημίων, όταν τουρκική ακτιορός της ακτοφυλακής εμβόλησε ελληνικό περιπολικό του λιμενικού σώματος που φέρει το όνομα Γάβδος. Η πρόσκρουση σημειώθηκε στην πρίμνη του ελληνικού σκάφους, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη στιγμή της πρόσκρουσης, το ελληνικό σκάφος ήταν ακινητοποιημένο. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο συμβάν στο zoungla.gr. Όσον αφορά τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι τουρκικές ιστοσελίδες, δεν είχαν αναφερθεί στο συγκεκριμένο συμβάν έως και τις 10 ώρα Ελλάδος, ούτε υπήρξε κάποια ένδειξη έκτακτης είδησης στο τουρκικό διαδίκτυο. Να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό πρόκειται από μια σειρά επεισοδίων που κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή των Ημίων και συνήθως τα τελευταία χρόνια η ένταση στα Ήμια ενισχύεται κατά την εποχή του ψαρέματος της Τσιπούρας, αφού στην γύρω περιοχή από τις δύο νησίδες υπάρχει μεγάλη πυκνότητα τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών σκαφών που επιχειρούν να πιάσουν αυτό το πολύτιμο αλίευμα. Φέτος συγκεκριμένα η ένταση έχει ξεπεράσει τα συνήθιόρια και προσλαμβάνει διαστάσεις οι οποίες ανησυχούν και το Γενικό Επιτελείο αλλά και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Προσφάτως ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Πάγιατ, εξέφρασε την ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης αναφερόμενος σε ενδεχόμενο μοιραίο λάθος, ενώ προημερών η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίσημη ανακοίνωση κάλεσε την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν σχετικά με το γεγονός που συνέβη και το επεισόδιο. Ακριβώς. Έχουμε και κάποιες έντονες αντιδράσεις και από την ελληνική κυβέρνηση. Να πούμε λιγάκι τι επισήμανε το λιμενικό σώμα. Να πούμε. Γιατί έχουμε κάποιες δηλώσεις οι οποίες είχαν κάνει έντονη αίσθηση με αφορμή αυτό το γεγονός. Για προσπάθεια βύθισης του ελληνικού πλοίου του λιμενικού σώματος από τους Τούρκους κάνουν λόγο πηγές μετά το επεισόδιο στα Ήμια. Το military.gr που δημοσίευσε και τη φωτογραφία επικαλείται πηγές του λιμενικού σώματος που υποστηρίζουν. Ήθελαν να προκαλέσουν πολύ σοβαρό επεισόδιο, ακόμα και η βύθιση του σκάφους. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στην πρίμνη του σκάφους που είναι σε υπηρεσία μόλις ένα χρόνο. Μάλιστα, λιμενικοί μιλάνε ακόμα και για επιχείρηση βύθισης του σκάφους Γάβδος. Οπότε είναι κάτι πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο ζήτημα, Δήμητρα. Και συνεχίζουν γενικά διάφορα ρεπορτάζ να λένε ότι ενδεικτικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης, παρά την προϋπόθεση την προσπάθεια του Έλληνα καπετάνιου, το γεγονός ότι το σκάφος, αφού κατέπλευσε στη Λέρο μετά το επεισόδιο, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί για επισκευές στον Πειραιά, εντείνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση του συγκεκριμένου ζητήματος. Η ανακοίνωση του λιμενικού για τα Ήμια. Περίπου στις 23:40 στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά των Ημίων, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακτεωρός πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κατά παράβαση των διεθνών κανόνων αποφυγής συγκρούσεων και προσέκρουσε στην πριμναία αριστερή πλευρά του πλοίου ανοιχτής θαλάσσης 090 του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην περιοχή. Από την σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος. Το εν λόγω πλοίο αποκτήθηκε, λέει, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την επιτήρηση των θαλάσσιων ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Οπότε παρατηρούμε ότι είναι ένα σφοδρό επεισόδιο το συγκεκριμένο και έχει πλέον διπλωματικές διεργασίες η όλη διαδικασία.
Ας δούμε τώρα και ποια είναι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης και τι ακριβώς έχει υποθεί. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, με αφορμή το επεισόδιο στην περιοχή των Ημείων, χαρακτηριστικά είπε: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πολλές φορές ότι με αποφασιστικότητα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα μια εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα που μας προβληματίζει πάρα πολύ σοβαρά». Σχολίασε επίσης ότι υπάρχει γενικά μια ένταση στην Τουρκία και δύσκολα διαχειρίσιμα προβλήματα για τον κύριο Ερντογάν και την κυβέρνησή του και μια γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Τουρκία, καθώς επίσης και η γειτονική χώρα δεν συμβάλλει με τη συμπεριφορά της ώστε να ξεπεραστούν οι αναταράξεις. Από την πλευρά μας, εμείς, χαρακτηριστικά είπε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και την κατάσταση. Όταν ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση ανησυχεί για ένα πιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ο κ. Τζανακόπουλος τόνισε ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις. Μας προβληματίζει η συμπεριφορά της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να ρίχνουμε περισσότερο λάδι στη φωτιά αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα και σοβαρή διαχείριση της όλης κατάστασης. Αντιθέτως, από την άλλη πλευρά, ο Ερντογάν φαίνεται ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά. Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στην κυβερνητική οργάνωση του κόμματός του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε μέσος τόσο στο μεταμεσονύχτιο συμβάν στα Ίμια, όσο και στην ενέργεια των τουρκικών ναυτικών μονάδων. Ο Ερντογάν σε επιθετικούς τόνους δήλωσε: «Μην νομίζουν πως δεν παρακολουθούμε τις κινήσεις ανοιχτά της Κύπρου στο Αιγαίο. Τους προειδοποιούμε να μην εξάγουν λανθασμένα συμπεράσματα. Παρακολουθούμε ό,τι συμβαίνει σε βραχονισίδες στο Αιγαίο ή στις θάλασσες της Κύπρου. Τους προειδοποιούμε». Και είναι προφανές πως στην εμπόλεμη κατάσταση που βρίσκεται τώρα η Τουρκία με την εισβολή της στο Συριακό έδαφος, τις συνεχείς στρατιωτικές επεμβάσεις στο έδαφος του κατά των βάσεών του, αλλά και με τις συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός των τουρκικών συνόρων στην νότιο-ανατολική Τουρκία κατά των κουρδικών περιοχών, ο Τούρκος πρόεδρος επιθυμεί να διεμβολήσει την εθνικιστική αντιπολίτευσή του, η οποία τους τελευταίους μήνες εστιάζει αποκλειστικά στο Αιγαίο, όπως έχουμε δει και από όλα τα επεισόδια που έχουν γίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στραμμένη η προσοχή τους ακριβώς αυτό το κομμάτι, το γεωγραφικό. Και ακόμη, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια δήλωση χθες το βράδυ, η οποία λέει χαρακτηριστικά ότι η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως οι βραχονισίδες των Ημείων ανήκουν στην Τουρκία. Και συγκεκριμένα στην ανακοίνωση διατυπώνονται τα εξής: «Η επικίνδυνη ελιγμή ελληνικών πλοίων γύρω από τις βραχονισίδες των Ημείων, οι οποίες ανήκουν σε εμάς, προκάλεσαν τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ». Μάλιστα. Και επίσης να πούμε από την αντίπερα όχθη ότι και η ελληνική κυβέρνηση, όπως έχει διαπιστωθεί και μάλιστα ιδίως το βράδυ της Δευτέρας, έχει υποβιβάσει πάρα πολύ το γεγονός αυτό, λέγοντας ότι στην περιοχή των Ημείων επιχειρεί η Αθήνα, καθώς διαρρέεται, πως υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την τουρκική πλευρά ότι το περιστατικό που συνέβη κοντά στην ελληνική βραχονισίδα δεν ήταν αποτέλεσμα μιας εσκεμμένης ενέργειας, δηλώνεται. Οπότε είναι κάτι το οποίο απλά θεωρείται ότι μπορεί να μοιάζει με ατύχημα στην προκειμένη περίπτωση και συγκεκριμένα αναλύουν και λένε ότι παρά το γεγονός ότι μετά το περιστατικό στα Ίμια τουρκική πλευρά διαστόματος του Προέδρου Ερντογάν αλλά και με ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών διατήρησε πολύ υψηλούς τόνους, ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας Μπιναλή Γιλντιρίμ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τρίτη με τον Αλέξη Τσίπρα ισχυρίστηκε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Μαξίμου ότι το συμβάν στα Ίμια δεν ήταν αποτέλεσμα σκεμμένης ενέργειας και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν την κατάσταση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Οπότε βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να υπάρξει ελαφρυντικό στοιχείο στην όλη επαφή αυτή των δύο πρωθυπουργών. Κάτι πάνω σε αυτό έχουμε και τη στήριξη, θα λέγαμε, και από το εξωτερικό και προειδοποιήσεις βασικά, καθώς το State Department καλεί Ελλάδα και Τουρκία να λάβουν μέτρα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Συγκεκριμένα, έκκληση σε Ελλάδα και Τουρκία να λάβουν μέτρα απευθύνει το State Department έπειτα από το περιστατικό στα Ίμια. Και αναφέρει συγκεκριμένα ότι έχουμε επίγνωση των αναφορών των μέσων ενημέρωσης για αυτό το συμβάν. Η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν καθιερωμένα διπλωματικά κανάλια για την αντιμετώπιση θεμάτων του Αιγαίου. Ήταν η αναφορά του και συνεχίζει λέγοντας:
Ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να λάβουν μέτρα που θα αποκλιμακώσουν την τρέχουσα κατάσταση. Ως θεμαρχής, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την κυριαρχία των χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Τουρκίας. Έντονη επίσης προειδοποίηση έχουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης η Κομισιόν απίφθινε νέο αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, προειδοποιώντας τη χώρα ότι πρέπει να σέβεται τη διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Φεντερίκα Μογκερίνη ζήτησε από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στο περιθώριο της Συνόδου του Κουβέιτ για το Ιράκ για τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. Ειδικότερα η εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινάς, τόνισε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο Αιγαίο, προσθέτοντας ότι το ελληνικό πλοίο που συμμετείχε στην επιχείρηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και να πρόκειται για χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων. Μάλιστα. Δεν ανήκει απλά στην Ελλάδα, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι με τα ίμια. Θα επανέλθουμε και όλα σε οτιδήποτε νεότερο μπορεί να προκύψει, γιατί είναι ένα φλέγον ζήτημα, ιδίως στις τελευταίες μέρες. Πάμε λιγάκι. Έχουμε βασικά πριν συνεχίσεις μια τελευταία είδηση που βγήκε για το συγκεκριμένο θέμα, ότι η Τουρκία στείνει φυλάκιο απέναντι από τα ίμια. Συγκεκριμένα, σε απόσταση αναπνοής από τις βραχονισίδες ίμια, η Τουρκία άρχισε να κατασκευάζει στρατιωτική εγκατάσταση, προφανώς φυλάκιο ή παρατηρητήριο, για να παρακολουθεί την κινητικότητα στη θαλάσσια περιοχή. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχουν εδρεωθεί οι Τούρκοι στο κομμάτι των ημείων και προσπαθούν με κάθε τρόπο πάση θυσία να το διατηρήσουν όλο αυτό. Ένα ανοιχτό μέτωπο θα έλεγα. Ακριβώς. Ότι υπάρχει. Πάμε λιγάκι σε ένα ζήτημα που τρέχει τις τελευταίες επίσης ώρες, το Σκοπιανό, όπου έχουμε τριμερή συνάντηση στη Βιέννη και πώς εκεί αποτυπώνεται η πρόοδος στα Σκοπιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μια λιτή ανακοίνωση ακολούθησε την μαραθώνια, επειδή διήρκησε 7 ώρες, Δήμητρα, συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Τρίτης ο Έλληνας Πρωθυπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτσιάς, ο Σκοπιανός ομολογός του Νικολά Ντιμητρίου, ο ειδικός διαπραγματευτής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Matthew Nimitz στη Βιέννη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η συζήτηση κινήθηκε σε θετικά επίπεδα, όμως τα προβλήματα φαίνεται πως δημιουργούνται από παράγοντες που δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται πως στην ξαφνική συνάντηση που έγινε χθες υπήρξε μια συνέχιση των προσπαθειών για την εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης και από τις δύο χώρες. Πρώτης τριμερού συνάντησης, ο κύριος Κοτσιάς είχε και πάλι στη Βιέννη ένα τετατέτ με τον Νικολά Ντιμητρόφ σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν να αναφέρουν πως επαναφέρει τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης. Άλλες πηγές αναφέρουν πως το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σκέφτηκε αρχικώς να μην γίνει γνωστή η συνάντηση των δύο υπουργών, όμως η σκέψη απορρίφθηκε καθώς δεν μπορούσε να αποκλειστεί το σενάριο κάποιες διαρροής. Την ίδια ώρα, το ταξίδι του Πρωθυπουργού των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ στην Τουρκία, αλλά και όσα συζητήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μπροστά και πίσω από τις κάμερες προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Αθήνα, Δήμητρα. Πριν συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα και για τις υπόλοιπες εξελίξεις, ναι, θα συνδεθούμε με την Αττική και συγκεκριμένα με τον κύριο Σκουλούδη Σωτήρη, τον αρχισυντάκτη του Zoukla.gr. Να μας πει λιγάκι κάποια πράγματα νεότερα από το χώρο της Νότιας Ελλάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σκουλούδη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό που μας απασχολεί, φαντάζομαι θα έχετε αναφερθεί στην εκπομπή σας, αυτό βεβαίως που μας απασχολεί από χθες, βεβαίως την κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα, είναι η ελληνοτουρκική κρίση στα Ίμια. Οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το βίωσιμα που είναι χθες με τον εμβολισμό του ελληνικού σκάφους, του ελληνικού σώματος από τουρκικό πλοίο, είναι ότι και μετά από τα αναγκαία διαβήματα που γίνανε από την ελληνική πλευρά, συνομιλία του Τσίβρα με τον Κιλτηρίμ, αλλά και πολύ σκληρές ανακοινώσεις από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους κατά της τουρκικής προκλητικότητας, όχι μόνο στο Αιγαίο βέβαια, αλλά και στην Κύπρο, όπου εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Βεβαίως οι Τούρκοι καταπάγει για τακτική τους, παρενοχλούν τα πλοία που είναι εκεί, διεκδικούν και αυτοί ένα μερίδιο από αυτά και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται μέχρι αυτή τη στιγμή, οι Ιταλοί στέλνουν πολεμική φρεγάτα
στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να ουσιαστικά το θέμα να γίνει να ξεφύγει από την ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά να γίνει ευρωτουρκική διένεξη, το οποίο ήταν μια εξέλιξη βεβαίως που μας ευνοεί για τη συνέχεια, όπως δηλώνουν διπλωματικοί κύκλοι, και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και ο Υπουργός Άμυνας στην Βρυξέλλες σήμερα με τους Υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ για να τους ενημερώσει για την τουρκική προκλητικότητα από τις οποίες αναμένεται να λάβει στήριξη. Λέγαμε λοιπόν ότι η τελευταία εξέλιξη είναι ότι μάλλον πάμε για αποκλιμάκωση της έντασης και προγραμματίζεται συνάντηση των δύο αρχηγών του ελληνικού και του τουρκικού στρατού προκειμένου να συζητήσουν διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με το ζήτημα των ημείων. Όχι βέβαια ότι θα το ξεχάσουμε τόσο εύκολα, καθώς ήδη άλλη μια εξέλιξη που έγινε σήμερα είναι ότι η Τουρκία στο δικό της έδαφος απέναντι σε ένα μικρό νησί με το όνομα Τσαβούζ σε κοντινή απόσταση από τα Ίμια κατασκευάζει, σύμφωνα με αποκαλύψεις του τουρκικού τύπου, στρατιωτικό φυλάκιο, το οποίο βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θέλει να εδραιώσει την παρουσία της στην κρίζα για τους Τούρκους, ελληνική για μας, περιοχή. Mm-hmm. Για την τελευταία είδηση που μας είπατε, για το φυλάκιο που θέλουν να στήσουν, προφανώς και για πολεμικό σκοπό. Ναι, ναι, ακριβώς είναι στρατιωτικό φυλάκιο, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Τούρκο στρατό περί τίνος πρόκειται. Σύμφωνα βέβαια με τον τουρκικό τύπο, πρόκειται για στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θα έχουν εκεί οι στρατιώτες τον ρόλο του παρατηρητή, προκειμένου να βλέπουν τις κινήσεις και τις διελεύσεις των ελληνικών πλοίων. Και όταν κρίνουν οι Τούρκοι ότι υπάρχει κάποια παραβίαση στα χωρικά τους ύδατα, όπως θα εννοούν αυτοί, θα αναφέρουν στο τουρκικό πεντάγωνο, προκειμένου να υπάρχει ίσως ενημέρωση. Και δεν αποκλείται στο μέλλον, εφόσον δεν αποκλιμακωθεί εντελώς αυτή η κρίση, και να γίνουν μάρτυρες παρόμοιων επεισοδίων σαν και αυτό που έγινε χθες. Και γι' αυτό το λόγο, για να ελέγχει δηλαδή καλύτερα την κατάσταση, κατασκευάζει αυτή το στρατιωτικό φυλάκιο η Τουρκία. Δεν πρόκειται για βάση, δηλαδή για μια μεγάλη στρατιωτική κατάσταση με πυράβληση όπως μπορεί να το φανταστεί κάποιος, αλλά για ένα φυλάκιο σαν και αυτά που έχουμε και εμείς στα κριτικά νησιά για παρατήρηση του θαλάσσιου χώρου. Ωραία. Κύριε Σκουλούδη, να επισημάνω λιγάκι το ότι θα υπάρχει παρέμβαση της Ιταλικής μεριάς σε αυτό το ζήτημα. Θα σημάνει και μια ευρύτερη παρέμβαση ευρωπαϊκή και από άλλα κράτη. Ήδη έχουμε κάποια παρέμβαση. Κατά τη γνώμη των αναλυτών, βεβαίως, η παρέμβαση της Ευρώπης θα έπρεπε να είναι πολύ πιο στεναρή εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με όλα αυτά που γίνεται στα ελληνοτουρκικά. Πρόκειται για ευρωπαϊκό έδαφος και, όπως είπε και ο αξιωματούχος της Κομισιόν, τον Άλτου, χθες το σκάφος του λιμενικού, το οποίο υπέστη ζημιές, αγοράστηκε με χρήματα Ευρωπαίων και όχι με χρήματα Ελλήνων. Και το είπε αυτό χαρακτηριστικά για να προσδώσει μια ευρωπαϊκή διάσταση στο ζήτημα αυτό. Είχαμε και δήλωση στήριξης του Γιούνκερ από σήμερα που καταδικάζει την τουρκική προκλητικότητα. Σε σχέση με αυτό που μου είπε, Δήμητρα, όσον αφορά την ιταλική πλευρά, δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν η αποστολή φρεγάτας από το Ιταλικό ναυτικό στο σημείο. Η εφημερίδα Ρεπούμπλικα έκανε λόγο χθες ότι είχε πάρει εντολή ένα συγκεκριμένο πλοίο προκειμένου να συνοδεύσει εκεί το γεωτρύπαν και τις εργασίες της εξόρυξης του πετρελαίου. Σίγουρα και οι Ιταλοί βεβαίως δεν θέλουν να μπουν στη μέση μιας διαμάχης, αλλά μένει να δούμε στη συνέχεια αν, όπως πολύ σωστά ρώτησε, το θέμα αυτό θα απασχολήσει ιδιαίτερως και τους Ιταλούς, που έχουν άλλωστε τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποια άλλη εξέλιξη, κάποιο άλλο θέμα έχουμε αυτή τη στιγμή? Το άλλο θέμα που μας απασχολεί εδώ και αρκετές ημέρες και θα μας απασχολεί και για το επόμενο διάστημα δεν είναι άλλο από την Novartis και το σκάνδαλο του δολοφόνου, το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις τόσο από το εισαγγελικό επίπεδο όσο και σε σχέση με την προνακριτική της Βουλής για το ίδιο αυτό το θέμα. Να σας πω ότι όπως γράφουμε σήμερα στο Zoogla.gr δεν μας έκανε ιδιαίτερα εντύπωση, αλλά άλλο να αποκαλύπτονται αυτά και άλλο να τα ξέρουμε μεταξύ μας για το τι γίνεται με τις φαρμακευτικές και τους γιατρούς. Να σας το πω πολύ σύντομα, αποκαλύφθηκε ένα πρόγραμμα της Novartis, το οποίο στα χαρτιά φαινόταν ως επιστημονικό, δηλαδή για επιστημονικές μελέτες, και στην ουσία του ήταν ένα πρόγραμμα δωροδόκησης και χρηματοδότησης γιατρών, προκειμένου να προωθούν τα φάρμακα της εταιρείας, τα παραστατικά
όλα και οι αμοιβές γράφονταν σαν να πρόκειται για επιστημονική μελέτη και συνεργασία με τους γιατρούς, και στην πραγματικότητα ήταν αυτό ακριβώς που σας είπα, ένα πρόγραμμα δωροδοκίας για τους ίδιους. Και μάλιστα είχαν εξελίξει μια τεχνική στο εμπορικό τμήμα της Νοβάρτης. Το επίσημο εμπορικό τμήμα της Νοβάρτης δούλευε πάνω σε αυτό το project, να το πούμε έτσι. Και τα αρχεία ανατακτά χρονικά διαστήματα καταστρέφονταν, προκειμένου να μην υπάρχουν ποτέ τα παραστατικά της δωροδοκίας αυτής. Τελευταία φορά καταστράφηκαν κάποια αρχεία τον Ιούλιο του 2017. Και βεβαίως, αν οι αρχές βγάλουν άκρη και με αυτή την εξέλιξη και μπορέσουν να δουν κάποια από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό της Νοβάρτης, τότε θα έχουμε σίγουρα ακόμα πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το μέγεθος της δωροδοκίας της εταιρείας αυτής, όχι μόνο σε πολιτικούς, κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχτεί ακόμα βεβαίως, αλλά κυρίως σε πολλούς, σε δεκάδες ίσως Έλληνες γιατρούς. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Νομίζω μας καλύψατε πλήρως για αυτά τα δύο θέματα. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας αναφέρατε. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Και να πάμε λιγάκι να συνεχίσουμε το θέμα των Σκοπίων. Έχεις καμιά άλλη είδηση, νεότερη είδηση? Θεωρώ τώρα πως πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν συνεχίσουμε, λίγο να χαλαρώσουμε και να επιστρέψουμε στην εκπομπή μας. Πολύ ωραία. Επανερχόμαστε λοιπόν. Επανήλθαμε για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν επιστρέφοντας από το διάλειμμα, να ενημερώσουμε ότι θα συζητήσουμε το θέμα της παιδείας για την κατάθεση του νομοσχεδίου και ό,τι εξελίξεις έχουμε νεότερες στο χώρο των πανελλαδικών εξετάσεων και τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφοι, που θα πρέπει να συμπληρώσουν και πώς. Επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε με αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα των Coldplay και πάμε λιγάκι στις μεγάλες αλλαγές στην παιδεία μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου. Νομοσχέδιο Σκούπα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι το σχέδιο νόμου που αφορά την ίδρυση νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος στην Αθήνα, φέροντας αλλαγές για τους μαθητές του Λυκείου, τους φετινούς υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων, τους μαθητές των ΕΠΑΛ αλλά και τους φοιτητές. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, τη μεγαλύτερη τροποποίηση του μηχανογραφικού δελτίου φέρνει το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τους υποψήφιους να έχουν διαθέσιμο ένα ακόμα πανεπιστημιακό ίδρυμα, αλλά να μένει η Αθήνα δίχως δύο μεγάλα τεχνολογικά ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα αποτελείται από 5 σχολές και 26 τμήματα, αντί των 42 τμήματων και κατευθύνσεων των δύο υποκατάργηση ΤΕΗ Αθήνας και Πειραιά. Η πρώτη ΣΑΚΤΕΗ θα είναι η φετινή υποψήφη των πανελλαδικών εξετάσεων, αν και ακόμα αναμένεται η κατανομή των νέων σχολών και τμήματων στα 4 επιστημονικά πεδία. Η καθυστέρηση της κατάθεσης του νομοσχεδίου είχε ως αποτέλεσμα τη μετάθεση των ημερομηνιών για τις διαδικασίες των πανελλαδικών. Φέτος, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η ηλεκτρονική αίτηση δήλωση θα γίνει τον Μάρτιο, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων μετατίθεται βάσει του νομοσχεδίου από τις 15 Μαρτίου στο τέλος του μήνα. Το νέο Πανεπιστήμιο με την ψήφιση ίδρυσης του αναμένεται να φέρει αλλαγές τόσο στον αριθμό εισακτέων αλλά και στο τοπίο των βάσεων, όπως έχει διαμορφωθεί την περσινή χρονιά. Η ανωτατοποίηση των σχολών των 2 ΤΕΗ έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών και ήδη έχουν καταγραφεί οι πρώτες εκτιμήσεις ότι θα σημειωθεί αύξηση των προτιμήσεων για τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα, η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί στα μηχανογραφικά δελτία τον Ιούλιο του 2018. Βέβαια, παράλληλα με την λειτουργία του, το Υπουργείο Παιδείας καλείται να έχει επιλύσει σε εύλογο χρονικό διάστημα το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων σχολών και να κατοχυρώσει με το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις σχολές μηχανικών.
φοιτητές των δύο ΤΕΙ τώρα, πέρα από των νεοσυχθέντων της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, τη μεγαλύτερη αλλαγή θα δεχτούν οι φοιτητές που ήδη φοιτούν στα δύο τεχνολογικά ιδρύματα και ήδη έχουν ξεπεράσει το όριο διάρκειας σπουδών. Το νομοσχέδιο ορίζει αυτόματη μεταφορά των φοιτητών στο νέο ίδρυμα, εκτός αν επιθυμεί ο φοιτητής τη λήψη πτυχίου ΤΕΙ. Επομένως, θα πρέπει στις 30 Σεπτεμβρίου να κάνει σχετική αίτηση, η οποία δεν ανακαλείται. Στην περίπτωση που μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, η συνέλευση του κάθε νέου τμήματος θα πρέπει να προχωρήσει σε αντίστοιχη μαθημάτων με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές των τεχνολογικών ιδρυμάτων για να λάβουν πανεπιστημιακό πτυχίο θα πρέπει να επιλέξουν επιπλέον μαθήματα βάσει της απόφασης των καθηγητών του τμήματος. Και τώρα, όσον αφορά τις μετεγραφές, υπάρχει νέος γύρος μετεγραφών, αναμένεται από το φετινό Ιανουάριο. Εαρινό εξάμηνο, συγγνώμη, με το νομοσχέδιο να περιλαμβάνεται ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδέρφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές περιοχές. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, αδέρφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα, έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής είτε σε ίδρυμα στην ίδια περιφέρεια με τον αδερφό τους, είτε στην κατοικία των γονέων τους. Θα ακολουθήσει υπουργική απόφαση που θα ορίζει το εισοδηματικό κριτήριο των οικογενειών που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, όπως επίσης και να μην έχουν υπερβεί τον ανώτατο όριο σπουδών, αλλά ούτε και ο αδερφός του ετούντος. Οπότε αυτά είναι τα νεότερα βάσει του νομοσχεδίου της Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας, για κάποια ζητήματα πολύ κέρια που πρέπει αλλάζουν, να γνωρίζουν φοιτητές. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα στην παιδεία. Ακριβώς. Και όπως φαίνεται, πειράζουν και τα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλήνιες. Ακριβώς. Και τι γίνεται συγκεκριμένα, Δήμητρα, πάνω σε αυτό? Όπως είπες, αλλάζει η ημερομηνία συμμετοχής τους. Μεταφέρθηκε για Μάρτιο. Mm-hmm. Οπότε κάπως όλο αυτό πειράζει και. Ακριβώς. Και να πούμε το ότι τους. Το μηχανογραφικό πλέον μέσα Ιουλίου πρέπει να συμπληρωθεί. Οπότε δίνεται περισσότερος χρόνος, θα λέγαμε, για να μπορέσουν να αποφασίσουν οι μαθητές το τι θα κάνουν. Αυτό είναι το καλό, θα λέγαμε. Ακριβώς, ακριβώς. Να έχουν το χρόνο να σκεφτούν ακριβώς τις σχολές. Και θα έχουν και περισσότερες επιλογές, κατά μία βασικά περισσότερη επιλογή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ιδίως οι φοιτούντες στην Αθήνα. Τα παιδιά που θα mm-hmm. θελήσουν να κάνουν αίτηση από την Αθήνα ή τα περίχωρα. Λοιπόν, να πάμε σε μία. Συνεχίζουμε με τις τελευταίες εξελίξεις. Ακριβώς. Με αφορμή τις δηλώσεις τώρα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος συγκεκριμένα δήλωσε να αλλάξουμε το όνομα του αεροδρομίου Μακεδονία σε Νίκο Γκάλη, πραγματοποιήθηκε σήμερα διαμαρτυρία κατά του Δημάρχου έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν πολίτες, έπειτα από κάλεσμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τις δηλώσεις του περί μετονομασίας του αεροδρομίου Μακεδονία και των ΚΤΕΛ. Ο κύριος Μπουτάρης εχθές προχώρησε σε διευκρινιστικές δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας πως τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν και πως ποτέ δεν πρότεινε, ούτε θα προτείνει αλλαγή του ονόματος, στα ΚΤΕΛ και το αεροδρόμιο Μακεδονία. Παρ' όλα αυτά, η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και όπως ανέφερε και μέσω των social media, πραγματοποιήθηκε σήμερα εκδήλωση στο Δημαρχείο. Και όπως βλέπουμε και από τις εικόνες, υπήρχε αντίστοιχα εκεί και η αστυνομία σε περίπτωση που γινόταν κάποιο επεισόδιο. Ακριβώς. Αλλά δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία μέχρι τώρα. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο τρέχει πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες και ιδίως στη Θεσσαλονίκη. Έχει πειράσει πάρα πολύ τους κατοίκους εδώ, γιατί έχουμε το πρώτο συλλαλητήριο που ξεκίνησε με βάση και έδρα την Θεσσαλονίκη. Οπότε, ήταν αντίθετος από την αρχή σε όλο αυτό. Ακριβώς, ναι, αλλά έρχεται σε αντίθεση και τεράστια κόντρα με τους κατοίκους. Και γενικότερα είναι πράγματα το θέμα της μετονομασίας δημόσιων κτηρίων ή βασικών οργανισμών και φορέων, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Να πάμε λιγάκι σε ένα ακόμη ζήτημα πριν κλείσουμε το κομμάτι του εσωτερικού, της ειδήσης εσωτερικού. Νέα επιδείνωση καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ανακοινωθεί τις τελευταίες ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και η μειωρινά της υπηρετικής χώρας, αλλά και θυελώδεις άνεμοι. Πιο αναλυτικά,
Από αύριο, ακριβώς, αύριο και μεθαύριο, μέχρι το απόγευμα, τα νησιά του Ιωνίου και η Ήπειρος, μέχρι το βράδυ, Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος θα έχουν μια επιδείνωση του καιρού. Βαθμία η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Και από το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, και μέχρι τη νύχτα, πιθανόν τα παραθαλάσσια μέρη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Επίσης, πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και βαθμία σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Και για την Παρασκευή, Δήμητρα, να πούμε ότι θα συνεχιστεί το μοτίβο αυτό σε Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Κυκλάδες. Και πυκνές χιονοπτώσεις επίσης στα ημιωρινά της Σημαθίας, Πιερίας, Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλίας. Οπότε βλέπουμε ότι θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας και σε αυτό το ζήτημα. Και σε αυτό το σημείο θα πάμε στη Θράκη. Ακριβώς. Θα συνδεθούμε με τη Θράκη τώρα για να μάθουμε τα νέα από εκεί και συγκεκριμένα με την κυρία Κονδύλη Μαρίνα, δημοσιογράφο. Καλησπέρα, κυρία Κονδύλη. Καλησπέρα σας. Γεια σας από την ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη. Είστε καλά? Μια χαρά, εσείς? Καλά και εμείς, όλα καλά εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Θα σας πω τα σημαντικότερα νέα των τελευταίων ωρών που αφορούν όχι μόνο την Αλεξανδρούπολη αλλά εν γέννη τον νομό Εύρου. Υπήρχαν διάφορα θεματάκια τις τελευταίες ώρες. Θα ξεκινήσω φυσικά από την είδηση που κυριαρχεί γενικώς στο διαδίκτυο. Αφορά δυστυχώς το ναυάγιο, την ανατροπή για την ακρίβεια μιας βάρκας στον ποταμό Εύρο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας τουρκάλας δασκάλας με τα δύο της παιδιά. Υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι από αυτή τη βάρκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, αλλά και από άλλα ξένα πρακτορία ειδήσεων, οι άνθρωποι αυτοί που επέβαιναν επάνω στη βάρκα προσπαθούσαν να ξεφύγουν από το καθεστώς Ερντογάν, γι' αυτό και έφυγαν από την Τουρκία και προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα για να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν έχουν βγει ακόμα περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να βρουν και τους υπόλοιπους αγνοούμενους, τους άλλους επιβάτες της βάρκας. Αυτά ωστόσο είναι τα δυσάρεστα που αφορούν στο κομμάτι των λαθροπροσφύγων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα νέα που αφορούν την Αλεξανδρούπολη. Πριν από λίγη ώρα είχαμε την υπογραφή μνημονίου από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό το μνημόνιο? Σημαίνει ότι όσα έργα, όσες εξελίξεις θα υπάρξουν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, σε αυτές θα έχουν γνώση και οι ηθήνοντες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Δηλαδή ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι, ό,τι αφορά προμήθειες εξοπλισμού κτλ. Θα γίνονται σύμφωνα με τη γνώση του Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα είχαμε και κάποιες οικονομικές ειδήσεις που αφορούν το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, οι οποίες αναφέρουν ότι ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης είχε πλεόνασμα κατά 5 εκατομμύρια ευρώ στα έσοδά του, τα οποία χρήματα αυτά θα διατεθούν φυσικά για έργα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, κάτι που ακούγεται εδώ και μια εβδομάδα περίπου, έχει να κάνει βέβαια με την ίδρυση τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα, που έχει ξεσηκώσει όμως πολλές αντιδράσεις σε όλη τη Θράκη, γιατί ουσιαστικά εδώ υπονομεύεται η νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είχαμε λοιπόν αντιδράσεις και από τους τοπικούς φορείς, και ο Σύλλογος Συμβολεογράφων Αλεξανδρούπολης αλλά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο αναφέρουν ότι είναι αντίθετοι στο να δημιουργηθεί, στο να ιδρυθεί μια τέταρτη σχολή. Ένα ακόμη κομμάτι που αφορά το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει να κάνει με τη δημοπράτηση ενός νέου κτηρίου στην Ιατρική Σχολή της Αλεξανδρούπολης. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Μέσω επιχειρησιακού προγράμματος, μέσω ΕΣΠΑ για την ακρίβεια, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα αρκετά υψηλό ποσό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου κτηρίου της Ιατρικής Σχολής. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είχαμε όσον αφορά και τη Θράκη την προμήθεια μηχανημάτων στα κέντρα υγείας όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και αυτό μέσω επιχειρησιακού προγράμματος. Πρόκειται για προμήθειες 696.000 ευρώ,
θα διατεθούν τα μηχανήματα, οι ιατρικές συσκευές ολοκένουργιες, τα κέντρα υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και κάτι τελευταίο, το άφησα για το τέλος. Πριν από λίγη ώρα ουσιαστικά είχαμε την σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής που έχει να κάνει με τα οικονομικά του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Σε αυτή την επιτροπή λοιπόν υπήρχε σήμερα η πρόταση να αναγερθεί μνημείο των Εβραίων της Αλεξανδρούπολης. Θα αναγερθεί από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης αλλά και την Ιερά Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου της Αλεξανδρούπολης. Αυτά λοιπόν με την περιοχή μας, αυτά με την επικαιρότητα και τις ειδήσεις μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κονδύλη. Θα ήθελα βέβαια να επισημάνω σε αυτό το σημείο, να ρωτήσω βασικά, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι υπονομεύεται η ίδρυση τέταρτου τμήματος νομικής σχολής, αυτό θα υπονομεύσει ας πούμε το κομμάτι της, του Δημοκρατίου. Εγώ θα σας τα εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Δεν θα μπω σε δύσκολα επιχειρήματα τα οποία επικαλέστηκαν οι υπεύθυνοι εδώ, οι δικηγόροι, οι νομικοί συμβολιογράφοι κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ότι είμαστε κριτική περιοχή, είμαστε στη Θράκη. Όταν κάποιος θα θέλει να δώσει για εξετάσεις για να μπει σε μια νομική σχολή, θα προτιμήσει πολύ δύσκολα την Κομωτινή και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Δηλαδή, κάποιος που μένει στην Πελοπόννησο, στη Θερεά Ελλάδα, στην Αθήνα, αν δεν μπει νομική Αθηνών, θα μπει νομική Πατρών. Αν δεν μπει νομική Πατρών, θα μπει νομική Θεσσαλονίκης. Και αν δεν μπει Θεσσαλονίκης, θα είμαστε η τέταρτη και τελευταία επιλογή. Πρώτα και κύρια είναι αυτό. Ότι αποδυναμώνεται. Είμαστε μακριά. Είναι πιο δύσκολο για κάποιον γονιό να στείλει σε κάποια άλλη, σε μακρινή απόσταση το παιδί του. Οπότε θα προτιμά τον κορμό της Ελλάδος. Και τώρα μιλάω γεωγραφικά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το άλλο το ζήτημα. Ότι ήδη είναι μεγάλος ο αριθμός των ατόμων που αποφυτούν από νομικές σχολές, που γίνονται δικηγόροι, να το πω και έτσι, και δεν βρίσκουν εργασία. Το να ιδρυθεί λοιπόν και τέταρτη νομική σχολή, θα έχουμε έναν υπερπληθυσμό δικηγόρων, που δεν σημαίνει ότι θα βρίσκουν μετά και δουλειά. Αυτό ουσιαστικά το υπογράμμισε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, που λέει ότι εδώ υπάρχει ήδη οικονομικό πρόβλημα με τους υπάρχοντες δικηγόρους. Το να δημιουργηθεί και τέταρτη σχολή, να βγουν άλλοι τόσοι δικηγόροι, πού θα πάνε όλοι αυτοί, πού θα απορροφηθούν. Ακριβώς, δεν θα υπάρχει απορρόφηση, εργασιακή απορρόφηση από το όλο ζήτημα. Αυτό δηλαδή ήταν το ζήτημα της ερώτησης πιο πολύ. Νομίζω ότι έχουμε κάποια άλλη απορία που θα έπρεπε ή κάποια άλλη επισήμανση. Θεωρώ πως όχι. Πολλά τα νέα σήμερα από τη Θράκη. Και ευχάριστα και δυσάρεστα. Είχαμε ποικιλία σήμερα. Να αναφέρω μόνο ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα ξαναμιλήσουμε, φυσικά και έχουμε το έθιμο της Καμήλας στην Δημοτική Ενότητα Φερών του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την Καθαρά Δευτέρα, κάθε χρόνο γίνεται αυτή η μεγάλη παρέλαση. Και φυσικά το προσεχέ Σάββατο έχουμε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης την καρναβαλική παρέλαση μικρών και μεγάλων. Θα ξεκινήσουν στην κεντρική λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης και θα καταλήξουν στο πάρκο της Ανεξαρτησίας, όπου θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν, θα φάνε, θα πιούν. Είναι οι μέρες τώρα των γιορτών, των αποκριών, που όλοι είναι σε ένα πιο ευχάριστο κλίμα, τέλος πάντων. Μάλιστα. Οπότε να κρατήσουμε ενήμερο τον κόσμο για οτιδήποτε θελήσει και αν θέλει να επισκεφτεί τα σημεία εκείνα, να μπορέσει να το κάνει τις ερχόμενες μέρες. Ευχαριστούμε Ακριβώς. πάρα πολύ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γιώτα, τώρα αυτό όσον αφορά την είδηση που μας είπε η κυρία Κονδύλη για την νομική, αυτό το θέμα νομίζω το πρόβλημα βασικά υπάρχει και σε άλλες σχολές. Δηλαδή υπάρχουν πολλά τμήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας με αποτέλεσμα να μπαίνουν και πολλοί σακταίοι και μετά να μην υπάρχει απορρόφηση στον χώρο της εργασίας. Ακριβώς, αυτό θεωρώ ότι είναι. Γι' αυτό έκανα και την επισήμανση συγκεκριμένα. Ήθελα να δω αν υπάρχουν κάποια επιμέρους επιχειρήματα τα οποία να είναι πολύ στοχευμένα σε σχέση με το τι ζητάνε οι αντίστοιχοι καθηγητές που διδάσκουν, οι διδάσκοντες, ας πούμε, της σχολής αυτής και οι φοιτητές, οι ίδιοι φοιτητές. Ναι, μεν υπάρχει μια υποβάθμιση του όλου ζητήματος, αλλά από την άλλη δεν θα υπάρχει και απορρόφηση. Δηλαδή Ακριβώς. θα έχουμε αυτό που λέμε υπερπληθυσμό σε αυτές τις σχολές. Το έχουμε διαπιστώσει εννοείται και σε άλλα τμήματα και είναι ένα φλέγον ζήτημα το συγκεκριμένο για τα δεδομένα της χώρας και για την απορροφητικότητα των νέων σήμερα. Πάμε λιγάκι σε ειδήσεις εξωτερικού, στο συγκεκριμένο σημείο της εκπομπής.
πριν πάμε στο εξωτερικό, να τελειώσουμε με τις ειδήσεις του εσωτερικού και συγκεκριμένα με κάποιους τίτλους ειδήσεων. Ναι, ναι. Όπως ο πρόεδρος του ΑΣΤ Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας για τις αστικές συγκοινωνίες. Συγκεκριμένα, ο κύριος Παπάς δεσμεύτηκε ενώπιον των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2018 θα δοθούν στην κυκλοφορία επιπλέον 40 με 50 λεωφορεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Επίσης, στις 22 Φεβρουαρίου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι η αίτηση αναστολής του Τούρκου στρατιωτικού. Συγκεκριμένα, θα συζητηθεί η αίτηση αναστολής της απόφασης που πάγωσε τη χορήγηση ασύλου στον έναν εκ των 8 Τούρκων στρατιωτικών που έφτασαν στη χώρα μας μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του πραξικοπήματος στην Τουρκία. Η κύρια ωστόσο προσφυγή για τον Τούρκο αξιωματικό προσδιορίστηκε να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου την 4η Μαΐου του 2018. Επίσης, ξεκινούν και οι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Δημήτρης Μαζαράκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης για τον κλάδο του αυτοκινήτου. Όλα είναι έτοιμα, όπως μας ενημέρωσαν, και σε λίγες ημέρες ξεκινά ο έλεγχος, ο οποίος θα γίνεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Επισημένοντας την ανάγκη να σταματήσει το φαινόμενο 6 εκατομμύρια ασφαλιζόμενοι να πληρώσουν για τους 600.000 ανασφάλιστους. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που ανέφερες. Πάμε λιγάκι τώρα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα με μια είδηση που τρέχει πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες. Είναι αγερμός στο αεροδρόμιο Heathrow ύστερα από σοβαρή σύγκρουση. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, υπάρχει και ένας νεκρός από την σύγκρουση αυτή και έχει σημάνει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, συναγερμός στο αεροδρόμιο. Εκπρόσωποι του αερολιμένα επιβεβαιώνουν πως η αστυνομία μετέβη στις εγκαταστάσεις του Heathrow ύστερα από ένα ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στις 8 το πρωί. 10 ώρα Ελλάδα. Στο Terminal 5. Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό ατύχημα, αναφέρει συγκεκριμένα μια εκπρόσωπος. Είμαστε σε στενή επιφυλακή με τις αρχές έκτακτης ανάγκης και θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση. Τόνισε η ίδια, σημειώνοντας πως το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό και γίνεται προσπάθεια να μην επηρεαστούν τα ταξίδια του επιβατικού κοινού. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, δύο μέλη του προσωπικού του αεροδρομίου ενεπλάκησαν στο περιστατικό και οι αρχές ασφαλείας παραμένουν στο σημείο. Επιβάτες είπαν, μιλώντας στη Βρετανική Sun, πως περίμεναν τουλάχιστον μία ώρα μέσα σε αεροσκάφη, καθώς πολλές από τις πύλες είχαν κλείσει. Επιβιβαστήκαμε και περιμέναμε. Ο πιλότος απολογήθηκε και μας ενημέρωσε για καθυστερήσεις. Φαίνεται πως μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και η αστυνομία ζήτησε να εκενωθεί η περιοχή, γεγονός που δεν επέτρεπε και σε μερικά αεροπλάνα να απογειωθούν. Μέχρι στιγμής, περίπου 20 πτήσεις έχουν αναβληθεί, οι περισσότερες στο Terminal 5, Δήμητρα, και συγκεκριμένα με την δραματική τύχη μάλιστα ενός άνδρα, πιστεύετε ότι υπέστη κάταγμα στον νόμο. Η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ένας άλλος άνδρας ηλικίας μεταξύ 40 με 50 ετών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Δυτικού Λονδίνου με σοβαρά τραύματα και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του και κατέλησε. Μερικοί επιβάτες χρειάστηκε να επιβιβαστούν από ένα αεροπλάνο εξαιτίας του επεισοδίου, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, και θα συνεργαστούμε πλήρως με την αστυνομία στην έρευνα που θα ακολουθήσει. Γιατί πλέον πρόκειται για έναν εξονυχιστικό έλεγχο, προκειμένου να δουν τι είναι αυτό που προκάλεσε τη συγκεκριμένη σύγκρουση, περαιτέρω αναλύσεις και διάφορα άλλα που αφορούν την όλη διαδικασία. Το αεροδρόμιο δεν έκλεισε όμως με τα... Εκενώθηκαν κάποια σημεία, ακυρώθηκαν πτήσεις, αλλά δεν έκλεισε πλήρως το αεροδρόμιο. Δεν έκλεισε, ναι. Πλήρως. Να πάμε λιγάκι και σε κάτι ακόμη πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε στην συγκεκριμένη φάση, με βάση τα όσα ανέφερε και η κυρία Κονδύλη πιο πριν, στην Τουρκία υπάρχει κατάπαυση πυρός σε 176 χώρες και δήμους του Diyarbakir. Οπότε, όπως βλέπουμε πλέον, μια κατάπαυση του πυρός επιβλήθηκε από σήμερα 14 Φεβρουαρίου στις 8 το πρωί, 7 ώρα Ελλάδος, μέχρι και νεοτέρας. Στις τοποθεσίες αυτές που βρίσκονται στις περιοχές Σιλβάν, Κούλπ, Λίτσε και Χάζρο, αναφέρει με ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης του Diyarbakir, και σύμφωνα με την ανακοίνωση το μέτρο αυτό έχει στόχο να επιτραπεί στις δυνάμεις ασφαλείας να εξουδετερώσει μέλη, μεταξύ των οποίων και στελέχη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, εν συντομία
Το Ρο ΚΚ, όπως αναγράφεται σε διεθνή site, την οργάνωση που διεξήγαγε έναν αιματηρό ανταρτοπόλεμο κατά της Άγκυρας το 1984. Αυτή η κατάπαυση του πυρός σε άνευ προηγουμένου εύρος επιβάλλεται την ώρα που η Τουρκία πραγματεύεται από τις 20 Ιανουαρίου μια επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της Συρίας κατά της πολιτοφυλακής μονάδας προστασίας του λαού. Για την Άγκυρα, η κουρδική αυτή η πολιτοφυλακή της Συρίας είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που συνδέεται στενά με το κόμμα του Κουρδιστάν. Ωστόσο, η κουρδική αυτή πολιτοφυλακή υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, οι οποίες κυρίως την εξόπλισαν και την εκπαίδευσαν για να πολεμήσει την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Από τη σύγκρουση μεταξύ του κόμματος του Κουρδιστάν και των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι. Οπότε πρόκειται για μια τεράστια αιματοχυσία, για ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την Τουρκία και ήταν αναγκαστικό αυτό το η ανάπαυση πυρός. Και όπως δυστυχώς τα θύματα, όπως φαίνεται, συνεχίζονται να αυξάνονται. Ακριβώς, ναι, με κατοικιστικούς ρυθμούς και με ολέθριες επιπτώσεις για τον λαό. Και κάπου εδώ νομίζω, Γιώτα, τελειώσαμε για σήμερα. Ακριβώς. Αυτή την τελευταία είδηση. Εμείς λοιπόν και η εκπομπή μας Live Now ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 3 με 4 εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, παρέα με τη Δήμητρα Τάγκα και την Παναγιώτα Ναυρόζογλου. Και στην εκπομπή μας φυσικά Live Now. Ακριβώς, σας περιμένουμε όλους συντονισμένους την επόμενη εβδομάδα 3 με 4. Από εμάς, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Ήταν η εκπομπή Live Now με τη Δήμητρα